Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την ένταξη των δομών και στη συνέχεια των ωφελούμενων γυναικών στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, που χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ και αναμένεται να καλύψει 60.000 θέσεις σε δημοτικούς και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι ενδιαφερόμενες δομές σταθμοί, βρεφική και βρεφονηπιακή σταθμή, βρεφονηπιακή σταθμή ολοκληρωμένης φροντίδας, παιδική σταθμή, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία, θα πρέπει να υποβάλουν το φάκελο με την αίτησή τους μέχρι τις 19 Ιουλίου. Σχετικό υλικό διατίθεται στις ιστοσελίδες της ΕΕΤΑ. Η ανάρτηση των πινάκων επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δομών θα γίνει στις 21 Ιουλίου στις προαναφερθείς ιστοσελίδες. Όσον αφορά τις αιτήσεις συμμετοχής των μητέρων που ενδιαφέρονται, αυτές θα τίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της ΕΤΑ, της ΚΕΔΕΤ και του ΕΠΑΝΑΔ από τις 25 Ιουλίου. Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα της 25 Ιουλίου στις 2 Αυγούστου και μόνο ταχυδρομικά. Η έγκυρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις ή και δικαιολογητικά που κατατίθονται ή παραλαμβάνονται από τις 2 Αυγούστου δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι εγγραφές των παιδιών στους σταθμούς πρέπει να γίνουν από 2 έως 13 Σεπτεμβρίου.